Η Google θα πρέπει να ξέρεις ότι ανταμείβει ιστοσελίδες οι οποίες έχουν καταπληκτικό page experience. Πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει, η εμπειρία του χρήστη μέσα στο site είναι τόσο ωραία, τόσο καλή, που και παραμένει πολλή ώρα, αλλά το καταλαβαίνουν και τα bots της Google και γενικότερα όλα αυτά τα συστήματα τα οποία έχουν εξελιχθεί. Πώς μπορείς όμως να είσαι σίγουρος ότι αυτή η δουλειά που κάνεις είναι σωστή? Πάμε να δούμε. Πρώτον, Core Web Vitals. Έχουμε καλά score. Περνάμε τα τεστ. Έχουμε στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρασινισμένα τα Core Web Vitals. Εάν όχι, πρέπει να ξεκινήσεις στρατηγικά με web developers με γνώση για να τα βελτιστοποιήσεις. Δεύτερον, είναι ασφαλή στο σελίδα σου. Γενικότερα υπάρχει μια safe, ασφαλή περιήγηση του χρήστη ή του πετάς πολλές διαφημίσεις ή γενικότερα υπάρχουν προβλήματα δομικά στο site σου. Τσεκαρέ το. Τρίτον, κινητές συσκευές. Λειτουργούν όλα στο 100% άψογα, ταχύτητες, βελτιστοποίηση, ευκολία στην πλοήγηση σου να διαβάσει κάποιος τα κείμενά σου. Πάρα πολύ σημαντικό, κομβικός παράγοντας κατάταξης. Τέταρτον, αυτό που σου είπα και πριν. Διαφημίσεις που έχεις στο site σου, τον βομβαρδίζεις με διαφημίσεις και έχεις ένα site το οποίο δεν είναι και πολύ γνωστό, γιατί όπως έχω πει σε πολλά βίντεο, υπάρχουν sites τα οποία σε βομβαρδίζουν με διαφημίσεις και πάλι έχουν κατάταξη, γιατί έχουν γίνει ηγέτες στο χώρο και η Google τα ανεβάζει πιο εύκολα. Αν εσύ όμως δεν είσαι ένας από αυτούς, που πιθανότατα δεν είσαι, είσαι κάποιος μικρομεσαίος, τότε οι υπερβολικές διαφημίσεις εξελίσσονται σε μειονέκτημα. Τελευταίο και πολύ βασικό, μπορεί ο viewers, ο υποψήφιος πελάτης σου, να μεταβεί από οποιαδήποτε σελίδα σε σελίδα πανεύκολα και ταχύτατα. Του το κάνεις εύκολο? Μπορεί να βρει άλλες υπηρεσίες σου, άρθρα, με τον αντιχειρά του μέσα από κινητό σε λίγα δευτερόλεπτα? Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό συνολικά για το page experience. Ακολούθησε μια περισσότερα.